Η Κυριακή 19 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα των μνημονίων για την Ελλάδα που μεταβαίνει σε μια νέα περίοδο. Για τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη που μίλησε στο Euronews, τα βασικά προβλήματα έχουν λυθεί και το επόμενο βήμα είναι η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας. Η Ελλάδα μετά από αυτή τη μακρά περίοδο με τόσες πολλές θυσίες που έκανε, θεράπευσε τις δύο αφετηρίες του προβλήματος που ήταν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα και το τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Αυτά τα δύο μεγάλα προβλήματα, έστω με μεγάλο κόστος, έχουν θεραπευτεί. Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι υψηλή, αλλά σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι πριν από 3 χρόνια, δήλωσε ο πρόεδρος του ESM, Klaus Regling. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η μείωση της ανεργίας αποτελεί επιτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα. Μέσα σε 3 χρόνια έχει μειωθεί περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες και θα συνεχίσει να βαίνει μειούμενο. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι το Σεπτέμβριο του 19 θα μπορέσουμε να έχουμε φέρει το ποσοστό της ανεργίας κοντά στο 18%. Αυτό σημαίνει περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες, 8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από εκεί που το παραλάβαμε. Σήμερα είμαι πιο αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριος Εντένο, ενώ ο Γιάννης Τουρνάρας είπε ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει.